επίπεδο του παιδιού. Το είπα και εγώ τις προχτές. Ελάτε να μαζέψετε παιδιά που είναι στο δρόμο. Στο δρόμο τον έχει το κράτος. Τον βάζει και πληρώνει έμφυα. Τον βάζει και πληρώνει φόρους. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν πραγματικά για το σύλλογο αυτό. Όλοι τον εκτιμούν, όλοι παρευρίσκονται σε τελετές, πάνε δίπλα του και στέκονται και βγάζουν φωτογραφία και είναι γαϊδούρια. Είναι γαϊδούρια γιατί ποτέ ουσιαστικά δεν στήριξαν αυτές τις προσπάθειες. Και αν τα λες εσύ, εγώ στα γενέθλια του Ανδρέα έχω υποχρέωση να τα πω. Έτσι είναι. Και ειλικρινά, πόσα παιδιά φιλοξενείτε τώρα σε όλο? Στα 14 σπίτια μέσα είναι 300 παιδιά, αλλά πέρσι, θα επαναλάβω τον αριθμό γιατί ακούγεται και είναι μεγάλος, 100.000 παιδιά που είναι με τις οικογένειές τους και πρέπει τα να σταθούν με τις οικογένειές τους και πρέπει να συνεχίζουν και τόσα άλλα παιδιά που κινδύνευσαν. Άρα αυτό λοιπόν το έκανε η ψυχή του Ανδρέα, αυτό το παιδί, το 10χρονο τότε, ένας τηλεοπτικός σταθμός, ο Αντένα, ένας παρουσιαστής αυτού που... Μαζί. Δεν έχει σημασία αν δεν ήθελε ο παρουσιαστής, αν εγώ σήμερα δεν ήθελα να είσαι εδώ καλεσμένος, δεν θα αρχόσουν. Δυστυχώς, οι παρουσιαστές είναι αυτοί που δημιουργούν την καλή εικόνα ή την κακή εικόνα της τηλεόρασης. Οι άνθρωποι που είμαστε από πίσω υπηρετούμε τους παρουσιαστές. Αν κάποια στιγμή δημιουργήσαμε εκτρώματα, ίσως φταίγαμε κι εμείς. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.